Είναι καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Υπό τραχόντια μέτρα ασφαλεία ξανά ενώπιον του μόνιμου κακουργιωτικού που συνεδρίασε στη Λεμεσό, Χρήστος Θωμά, ο δράστης του τριπλού φωνικού που συγκλώνησε το Παγκύπριο στις 24 Νοεμβρίου 2015 στην πλατεία Ηρών. Πρώτη κατέθεσε ενώπιον δικαστηρίου μάστηρα, η οποία το βράδυ του φωνικού είδε τη σκηνή τη δράση και θυμάτων. Σύμφωνα με το όσα ανέφερε ενώπιον του κακουργιωτικού, εκείνη την ώρα βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου της σε δρόμο παράλληλο της Οδού Ανεξαρτησίας, περιμένοντας την κόρη της και όπως επιλέξει ανέφερε, αναφερόμενη πάλι στο δράστη, είδε ένα πολύ θυμωμένο άντρα να τρέχει. Στο 3 λεπτών βίντεο που προβλήθηκε, καταγράφεται οπτικό υλικό με έντονες λογομαχίες μεταξύ 4 προσώπων, έναν άντρα να κρατάει μαχαίρι και έναν μεγαλύτερο άντρα σε ηλικία, ο οποίος φωνάζει και προσπαθεί να σταματήσει τον άλλον που κρατάει το μαχαίρι. Η κοπέλα που διατηρούσε δεσμό με τον δράστη του τριπλού φωνικού ανέγνωσε την κατάστασή της, μέσω της οποίας περιέγραψε τον κατηγορούμενο ως ένα άνθρωπο που ζήλευε παθολογικά τις φιλικές σχέσεις που διατηρούσε με τους αδερφούς Ντορτζή. Ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου ότι την φίλησε πολλές φορές εξαιτίας της σχέσης που διατηρούσε μαζί του. Η κοπέλα περιέγραψε πολλές φορές σκηνές δηλωτηπίας που της έκανε ο κατηγορούμενος, ενώ πολλές φορές μάλιστα, όπως ανέφερε, την απειλούσε. Σημαντικό στοιχείο από τα όσα ανέφερε Νικήτα είναι το μήνυμα που της έστειλε ο κατηγορούμενος στις 3 τα ξημερώματα μετά το φωνικό, κάτι το οποίο δεν μπορώ να δώσω στον αέρα. Μάστηρας επεσήμανε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η μάστηρας δεν αισθανόταν άνετα εξαιτίας όσων επρόκειτο να αναγνώσει και μετά την κατάθεσή της αναχώρησε από την αίθουσα με τη συνοδεία μελών της μηχανοκίνητης μονάδας δράσης. Υπήρξαν εντάσεις και φωνές στην αίθουσα του δικαστηρίου από τον πατέρα ενός εκ των θυμάτων που ζητούσε απόδοση δικαιοσύνης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 31χρονος ισχυρίζεται στην κατάθεσή του πως όλα άρχισαν όταν διέκοψε το δεσμό του με τη συγκεκριμένη κοπέλα, η οποία κατά τον ίδιο παρακινούσε τους αδερφούς Ντορτζή να ενοχλούν τηλεφωνικά το ένα από τα δύο ανήλικα παιδιά.